Δεν ήταν ότι δεν έπαιζε δεν είναι παίκτη του κέντρου, απλά είχε ένα διαφορετικό ρόλο σήμερα. Πολλές επάφες πάντως. Αυτό ήθελα να πω. Αν προσθέσουμε τις μονομαχίες και εκλεψίματα, ο Χριστόμου είχε 45 επαφές με την μπάλα στο πρώτο μήχρονο. Δεν θυμάμαι πραγματικά αν είχε κάποιος άλλος ποσφαιριστής περισσότερες επαφές που έχουμε αναλύσει στο σημείο αγώνα. Ήταν ένας ποσφαιριστής ο οποίος ζητούσε συνεχώς μπάλα. Εν απουσία του Τεχέρα ήταν αυτός ο οποίος πήρε πρωτοβουλίες για να μπορέσει να χτίσει την άμυνα, να χτίσει το παιχνίδι της ανόρθωσης με πάρα πολλά τρεξίματα. Και βλέπουμε από τα στατιστικά ότι κινήθηκε περισσότερο στη δεξιά πλευρά. Γιατί μέχρι το 40 που έχω σημειώσει εδώ, η ανόρθωση είχε επιβάλει το ρυθμό της, είχε την μπάλα με αρκετά ψηλό ποσοστό κατοχής. Και με αυτόν τον τρόπο ο Χριστόμου πήγαινε προς τη δεξιά πλευρά, όπως ήταν το πλάνο του κ. Καλλιέργο, για να ζητήσει την μπάλα και για να παίξει περισσότερο στη δεξιά πλευρά. Μένουμε στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Γιατί είναι έτοιμος ο κύριος Γκαέχο. Να συνεχίζουμε με την κάρτα σου για το δεύτερο ημίχρονο του Χρυσοστόμου. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο είχαμε πει ότι έκανε πάρα πολλές επαφές. Ήταν από τα μεγαλύτερα στατιστικά που έχουμε δει τη φετινή χρονιά, 45 επαφές. Και φάνηκε ξεκάθαρα ότι ήταν ένας από τους πιο δραστήριους ποδοσφαιριστές μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Με 25 επαφές σωστές από τις 30, λίγο οι μονομαχίες, έκανε 3 κερδισμένες μονομαχίες από τις 7, και αυτό σίγουρα είναι και το σωματότυπο του, που είναι λίγο πιο μικρός μέσα στο κέντρο, είναι λίγο φυσιολογικό. Έκανε 8 κλεψίματα, που αυτό είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία σε αυτή τη θέση. Αυτό στο αμυντική περιοχή που το έχω έτσι λίγο μεγαλώσει, ήταν νομίζω η πιο καθοριστική στιγμή, όπου έκανε ένα κλέψιμο μέσα στην περιοχή που ήταν έτοιμος, αν δεν κάνω λάθος, ένα επιθετικός της ΑΕΛ. Ήταν τέταρτη με τον Μαφύλακα. Και η δική του παρέμβαση σταμάτησε και έκανε κλέψιμο και δεν απειλήθηκε η ειδική ομάδα που ήταν το σκορ στο 0-0. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έκανε στο σημερινό αγώνα, ουσιαστικό, που απόβασε έναν γκολ της ομάδας του. Πάμε στο δεύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν μπήκε και γρήγορα τον γκολ για την ανόρθωση, έκανε λιγότερες επαφές. Η αλήθεια είναι ότι επιστοχώρησε και η ανόρθωση, επιστοχώρησε γενικότερα, άρα είχε περισσότερα κλεψίματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είχε λιγότερες επαφές με την μπάλα, γιατί προσπαθούσε να μπει στην αμυντική γραμμή της ανόρθωσης για να καλύψει περισσότερο και να καλύψει τις αμυντικές ρογμές μέσα στην αμυντική γραμμή. Θεωρώ ότι ήταν από τους κορυφαίους της σημερινού αγώνα και της ανόρθωσης. Είχε κάνει πολλά τρεξίματα. Το δεύτερο μήχρονο και Κορέα, ναι, είχε πολλές διακοπές το δεύτερο μήχρονο, για να είμαι ειλικρινής, άρα δεν άφησε και τις δύο ομάδες να πάρουν ρυθμό. Γι' αυτό που είχε λιγότερες επαφές το δεύτερο μήχρονο. Και ήταν πολύ πιο ουσιαστικός, μπορώ να πω, το δεύτερο μήχρονο. Βοήθησε πάρα πολύ την αμυντική λειτουργία της ομάδας και γι' αυτό τον άφησε και 90 λεπτά. Μάλιστα.